1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την αρχή του έτους. Του εκκλησιαστικού έτους. Του εκκλησιαστικού έτους. Και διαβάζει η Εκκλησία μας μια περικοπή από το 4ο κεφάλαιο κατά τα Λουκάν Ευαγγέλιον, στίχη 16-22. Και ήρθεν εις την Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος και εισήθη κατά το ηθός αυτό εν τη μέρα των Σαββάτων εις τη συναγωγή και ανέστη αναγνώνει. Και επιδόθη αυτό βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και αναπτύξες το βιβλίο έβρεν το τόπον ο ειν γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ ο ίνικεν, έχρισέ με ευαγγελίσας επιτοχής, απέσταλ και με ιάσασε τους συντετριμμένους στη καρδία και ρίξε γμαλό της άφησιν και τεφλής ανάβλεψιν, αποστήλεται θαλασμένος εν αθέση και ρίξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών. Και πτύξες το βιβλίο από δούς το υπερέτε κάθισε. Και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζονται σε αυτό. Είναι ξατό δε λέγει προς αυτός ότι σήμερο πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών. Και πάντες μαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της γεωμένης της χάριτος της εκπορευμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγον ουχούτος εστίν ο Υιός Ιωσήφ. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Χριστός μετά την βάπτισή του και μετά τους τρεις πειρασμούς που πέρασε στην έρημο από τον Σατανά πήγε στην ιδιαίτερα του πατρίδα, στη Ναζαρέτ, εκεί που μεγάλωσε και σύμφωνα κατά τη συνήθεια που είχε ο Χριστός πήγε την ημέρα του Σαββάτου στη συναγωγή και άρχισε να μιλάει στους συμπατριώτες του και του έδωσαν το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα και άνοιξε και διάβασε μια προφητεία από τον Ισαΐα. Αυτή η προφητεία που γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής είναι στο 61 κεφάλαιο του Ισαΐου οι πρώτοι δύο στίχοι που λέγει η προφητεία. Πνεύμα Κυρίου είναι πάνω μου, με έχρισε ο Κύριος και με απέστελε να κηρύξω το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού στους στοχούς. Με απέστειλε να θεραπεύσω αυτοί που έχουν συντετριμμένη την καρδία, να ελευθερώσω αυτούς που είναι εχμαλώτους και φυλακισμένους και να δώσω φως που αυτή χάρη των αμαρτιών είναι μακριά και είναι στο σκότος, να τους δώσω το φως του Ευαγγελίου για να σωθούν. Και αφού έκλεισε το βιβλίο, το έδεσε στον υπηρέτη. Εδώ θέλω να πω τα εξής, ότι υπάρχουν μερικοί κακοπροαίρετοι άνθρωποι που λένε ότι η Παλιά Διαθήκη δεν είναι θεόπνευστος, αλλά είναι μια ιστορία ενός κράτους του Ισραήλ. Λάθος και μεγάλο λάθος. Η Παλιά Διαθήκη έχει χιλιάδες προφητείες για τον Χριστό από τη γέννησή του μέχρι την Ανάστασή του. Βλέπουμε εδώ στην περικοπή ότι αναφέρει την προφητεία του Ισαΐου που είναι στο 61 κεφάλαιο που ανέφερα. Εκατοντάδες και χιλιάδες προφητείες έχει η Παλιά Διαθήκη. Έτσι η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της χάριτος και της εκπληρώσεως. Εάν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι κρατάμε την Καινή Διαθήκη, θα δούμε όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη εκπληρώνονται όλα ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσα την λεπτομέρεια. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να πω είναι ότι όταν ο Χριστός άρχισε να ερμηνεύσει αυτή την προφητεία, όλοι που ήταν στη συναγωγή έριξαν το βλέμμα τους επάνω στο Χριστό και το κοιτούσαν με περιέργεια και τους είπε ο Χριστός ότι σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία στα αυτιά σας που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας.
Και τότε βλέπουμε ότι μερικοί έλεγαν καλά λόγια για τον Χριστό. Άλλοι έλεγαν δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ. Τι θέλει να μας κάνει τώρα, να μας πει, να κάνει τον σοφό, τον προφήτη, τον διδάσκαλο. Έτσι τα έλεγαν ειρωνευτικά. Γι' αυτό ο Χριστός τους είπε δεν υπάρχει πουθενά που να περιφρονούν έναν προφήτη παρά στην πατρίδα του, στο σπίτι του και στους συγγενείς. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που λέγει ο Χριστός, εδώ θα αναφέρω μια περικοπή από το ένατο κεφάλαιο Εκκλησιαστή, 14-16 στίχους. Λέγει εκεί ότι σε μια πόλη υπήρχαν λίγοι άνθρωποι και ένας βασιλιάς πήγε να περιορκίσει την πόλη, να την εκμαλωτολεύσει. Αλλά στην πόλη εκείνη ήταν ένας σοφός, φτωχός άνθρωπος. Ζούσε σε μια καλύβα ο άνθρωπος αυτός, φτωχός. Αλλά ήταν σοφός, προφήτης θα λέγαμε, διδάσκαλο θα λέγαμε. Και με τη σοφία του και τη διδασκαλία του αυτός ο άνθρωπος απεμάκρυνε τον βασιλιά και ελευθέρωσε την πόλη. Δεν την πήρε εγμάλωτος. Αλλά οι άνθρωποι όμως της πόλης εκείνης ελισμόνησαν και περιφρόνησαν τον συμπατριώτη τους διότι ήταν φτωχός. Γι' αυτό εδώ ο Χριστός λέγει πουθενά δεν περιφρονούν έναν προφήτη παρά μόνον στην πατρίδα του, στο σπίτι του και στους συγγενείς. Και είναι γεγονός αυτό και έχει γίνει παροιμιώδης η φράση αυτή ακόμη και σήμερα. Κανένας προφήτης δεν γίνεται δεκτός στην πατρίδα του. Και γενικότερα θέλουμε να πούμε ότι κανένας σπουδαίος δεν αναγνωρίζεται στην πατρίδα του, ενώ τον αναγνωρίζουν ξένοι και άγνωστοι. Είναι ο φθόνος, είναι η ζήλια, είναι οι μικρότητες, οι ανθρώπινες αδυναμίες εν γέννη.